Δυστυχώς θα θέλαμε να μην μετέχουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να μην υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι καν λύση στο πρόβλημα το οποίο δίνουμε, είναι ένα ντεπών σε κάποιον ο οποίος πονάει πραγματικά. Και οι άνθρωποι αυτοί πονάνε γιατί έχουν φύγει, έχουν χάσει τις πατρίδες τους, είναι πρόσφυγες, δεν έχουν πατρίδα αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε καταβλισμούς και προσπαθούμε να τους δώσουμε χαρά, προσπαθούμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία μέσα από τον αθλητισμό. Και πάλι χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό ως βάρκα και θα το χρησιμοποιήσω σημειολογικά γιατί κάπως έτσι ήρθανε δυστυχώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ μέσα σε μια βάρκα ή σε ένα αμπάρι ή με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μια ωραία βάρκα, τον αθλητισμό, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν πιο φιλόξενα, πιο χαρούμενα και πιο όμορφα εδώ μέχρι να τους πάει στο επόμενό τους ταξίδι και στον προορισμό. Είναι μια προσπάθεια σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουμε στο UR-HOP. Θέλουμε να εντάξουμε στον αθλητισμό όλα αυτά τα παιδιά που έχουν χάσει τις πατρίδες τους, βρίσκονται σε άλλες χώρες και θεωρούμε ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε μέσω του αθλητισμού να ενταχθούν στις χώρες που έρχονται. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται εδώ σήμερα από όλα τα τμήματα. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της καταπληκτικής σημερινής εκδήλωσης. Στον πρόεδρο μας, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, στον Μιχάλη τον Κουντούρη, στη Χριστίνα Τζιλιγκύρη, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που είχαν αυτή τη σκέψη να έρθουν όλα αυτά τα παιδιά μια αγκαλιά και υποδέχτηκαν αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν μια καινούργια πατρίδα, να τους βάλουν μέσα στον αθλητισμό και είδαν το μεγαλείο του Ολυμπιακού όλοι. Και εμείς ευχαριστούμε και εσάς που πάντα δίπλα μας εδώ. Σημαντικό βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα φιλοξένησε και παιδιά από ασυνόδευτα προσφύγων. Πολύ σημαντικό για το κοινωνικό προφίλ ενός συλλόγου που είναι πάντα κοντά σε τέτοιου είδους δράση. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει για πρώτη φορά και είναι μία αρχή. Θα δούμε τα παιδιά που έχουν έρθει και έχουν περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες να έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο έτσι ώστε να τα φιλοξενήσουμε και να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είχαμε αυτή την τιμή που μας έκαναν την πρόσκληση στην οργάνωσή μας στην Άρσης. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, όλα μας τα παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό και όλη την οργάνωση. Τα παιδιά προπονήθηκαν κιόλας εδώ στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού. Πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ χαρούμενα. Ιδιαίτερη χαρά και για μας και για εκείνα. Είδαμε ότι έχουν πάρα πολύ όρεξη να ασχοληθούν με τέτοιου είδους δραστηριότητες, kickboxing, πυγμαχία, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.